Θέλω να θέσω δύο ζητήματα. Που αν και κατά τη γνώμη μου δείχνουν ουσιαστικά ζητούμενα στην εκπαίδευση, δεν μπορούν σήμερα για λόγους οικονομίας της εισήγησης παρά να τα επινυκτούμε μόνος αδρομερός. Το πρώτο έχει να κάνει με μια αναγκαία σύμβαση που είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να εμπλακούμε. Έτσι, μια κριτική προσέγγιση που προϋποθέτει διαφορετικούς γνωστικούς τομείς και γνωστικά αντικείμενα, δεν πρέπει να παραβλέπει το τι γίνεται στους ουσιώδες της σχολικής λειτουργίας, αυτό της διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης των νέων ανθρώπων. Δεν πρέπει λοιπόν να λησμονά ότι πυρήνας της αγωγής του νέου ανθρώπου πρέπει να γίνει η ολόπλευρη, πολυτεχνική τη λέγαμε παλιά, δεν ξέρω γιατί τώρα τελευταία έχει υποχωρήσει αυτός ο όρος, μόρφωση μέσα από τον συνδυασμό μιας παραγωγικής εργασίας, φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικής έκφρασης. Το δεύτερο θα ισχυριστώ ότι ο καπιταλισμός σήμερα ολοκληρώνει την επίθεσή του ενάντια στις λαϊκές μάζες, όχι τόσο το στο επίπεδο του μετασχηματισμού της παραγωγής, εκεί τα όρια του πια είναι εμφανή και οι κρίσεις του ολοφάνερες, αλλά στο επίπεδο του επικοδομήματος, στο πολιτισμικό, ιδεολογικό επίπεδο, εκεί όπου και η γλώσσα κατέχει κεντρικό λόγο και μπορεί να συνοψιστεί αυτή η επίθεση στο εξής. Ο κόσμος σήμερα επιδέχεται μόνο τεχνολογικούς μετασχηματισμούς. Το κοινωνικό είναι προκαθορισμένο. Μπορούμε λοιπόν, μετά από αυτές τις σύντομες που ξαναλέγω, είναι αντικείμενο μεγάλης διαβούλευσης, κατά τη γνώμη μου, να διαπιστώσουμε εξ αρχής ότι πολλοί και από πολλές πλευρές μιλούν σήμερα για την κρίση του σχολείου και συνάμα της γλωσσικής ικανότητας των νέων. Έχουν δυσκολία να εκφραστούν σε συνεχή λόγο, χρησιμοποιούν στερεότυπες εκφράσεις, μειωμένη ικανότητα κατανόησης και παραγωγής σύνθετων κειμένων και όλα τα γνωστά. Θα πρέπει όμως να συμπληρώσουμε το εξής. Η κρίση αυτή είναι μέρος της ίδιας ιστορικής κίνησης που αποδιοργανώνει την οικογενειακή ζωή, αποσυνθέτει κοινωνική και ειδική βάση της υπαίθρου και μεγάλων τμήματων των πόλεων, εξαμιμίζει κεκτημένα και διαλύει τη συνοχή των ανθρώπινων σχέσεων. Δεν είναι δηλαδή τυχαία. Δεν προκύπτει ως κατάλληλα πάνω στην ανθρώπινη κοινωνία. Θα πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι η κρίση αυτή σήμερα δεν έχει να κάνει με την εξαφάνιση των απαραίτητων γνώσεων. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Το ίδιο το σύστημα περιφρουρεί ορισμένους θύλακες αυστηρής παιδαγωγικής και παραγωγής γνώσεων. Έχει τόσο όμως να κάνει με την παρακμή αυτού που θα λέγαμε κριτικής διάνοιας. Τι εννοώ, τις ικανότητες δηλαδή των ανθρώπων να κατανοούν σε τι κόσμο ζουν και το πότε η εναντίωση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο και τις συνθήκες του συνιστά ηθική αναγκαιότητα. Ακολουθώντας τον Βιγότσκι, θα σημειώναμε στη συνέχεια τον ιστορικό κοινωνικό χαρακτήρα της γλώσσας και το γεγονός πως η κοινωνική ανάπτυξη της διάνοιας και η γλωσσική υποδομή που επιφέρει αυτή είναι συνδεδεμένα με τον πολιτισμό. Ο πλήρης εξυγχρονισμός σε εισαγωγικά του σχολείου και της ζωής συνιστά λοιπόν το ουσιαστικό πρόταγμα του καπιταλισμού από το 18ο αιώνα, πράγμα που απαιτεί συνεχώς την ανάλογη προσαρμογή του πολιτισμού και της γλώσσας. Κατά αυτήν την έννοια, η πρόταξη του σύγχρονου αποτέλεσε και αποτελεί την πιο ισχυρή ιδεολογική αναφορά σε αυτήν την κίνηση, ικανή να κρύβει κάθε φορά την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Η αναδρομή στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας, αλλά και αλλού, δείχνει πως αυτές δεν αποτελούν κάτι άλλο κάθε φορά παρά το μέσο απελευθέρωσης καπιταλιστικής δυναμικής. Σήμερα, οι νέες τεχνολογίες, το ίντερνετ, τα προϊόντα της ηλεκτρονικής παράγονται και εισάγονται σε αυτό που ονομάζεται νέο σχολείο από εταιρείες. Καθιστώντας λογική καταρχήν την ερώτηση. Έρχονται να εξυπηρετήσουν τη διδασκαλία,
ή η διδασκαλία πρέπει να μετασχηματιστεί ώστε να διευκολύνεται η χρήση αυτών των προϊόντων. Ας έρθουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ποιες αλλαγές προωθούν τα νέα προγράμματα σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία? Εδώ θα τονίσω μια εξ ανάγκης αδυναμία της εισήγησης. Μέσα σε αυτό το χρόνο δεν μπορώ παρά να επιμειχτώ κάποια πράγματα. Όπως η αρχική εισήγηση επισήμανε, για κάθε ένα από αυτά τα πεδία είναι αναγκαία μια με περισσότερο χρόνο και πιο αναλυτική εισήγηση. Θα είμαι λοιπόν αναγκαστικά περιληπτικός. Μια φιλομέτρηση των σχολικών εγχειριδίων καταρχήν θα καταδείχνει τούτο. Μια δραστική μείωση αυθεντικών κειμένων της ελληνικής γραμματείας, λογοτεχνικών, φιλοσοφίας, λατινικών για την δευτεροβάθμια και αντικατάστασή τους από λειτουργικά, όπως ονομάζονται, κείμενα, που σχετίζονται κατά ένα μέγα μέρος τους με διαφημιστικά φυλάδια ή παροχή οδηγιών λειτουργίας μιας συσκευής ή με κατασκευές ή στην καλύτερη περίπτωση αποτελούν επίπλαστα κείμενα μιας συντακτικής ομάδας που υπακούει σε συγκεκριμένες προδιαγραφές για να ταιριάξει στην περίπτωση επικοινωνίας. Επιτρέψτε μια παρένθεση, κάποτε συμμετείχα και εγώ σε μια τέτοια ομάδα για τα αναγνωστικά βιβλία της Τετάρτης. Αν θυμάστε καλά, τα αναγνωστικά της Τετάρτης ήταν τα τελευταία τα νέα που εκδόθηκαν. Είχαν εκδοθεί όλες οι άλλες τάξεις, παρά μόνο της Τετάρτης. Γιατί? Γιατί η ομάδα η δική μου έτυχε να έχει μια διαφορετική αντίληψη, την οποία και κατέθεσε. Βέβαια θα απορριφθεί. Επειδή όμως η Επιτροπή Τριμελής που την ενέκρινε της έβαλε 70%, 75% δεν θυμάμαι τώρα, εν πάση περιπτώσει πάνω από εκείνο το όριο που έπρεπε να αιτιολογηθεί η απόρριψη και δεν σε απορρίπταν, σου λέγανε κάνε αυτές τις αλλαγές, ήταν αναγκασμένοι να μας πούν κάνε αυτές τις αλλαγές και όχι να απορριφθεί. Η δεύτερη και η τρίτη ομάδα ήταν αρκετά παρακάτω. Μας τις είπανε, τις αρνηθήκαμε και μας είπαν στο καλό, γι' αυτό δεν βγήκαν και εκείνα τα βιβλία αυτή τη φορά. Τα σημερινά βιβλία είναι γραμμένα λοιπόν και όσα υπάρχουν κείμενα και όχι οδηγίες διαφημιστικές, είναι επίπλαστα κείμενα συντακτικών ομάδων που απλώς προσαρμόστηκαν στις οδηγίες που είχαν τεθεί. Όταν η γλώσσα αξιοποιείται σαν λειτουργικό εργαλείο επικοινωνίας, όταν δηλαδή υπάρχει απόσταση των πληροφοριών που μεταφέρει από το θεωρητικό του θεμέλιο, αποκόπτεται από την νόηση και από όλο εκείνο το πολιτισμικό φορτίο, το πολύπλευρο και το αντιθετικό, που συμβάλλει πρώτον στην κοινωνικότητα του ανθρώπου. Στην διαμόρφωση δηλαδή ανθρώπων που μέσω της γλώσσας ικανοποιούνται, αδελφοποιούνται, συσπυρώνονται, γνωρίζονται, ό,τι κάνει τον άνθρωπο. Και δεύτερον, στην άνθρωση μιας κριτικής σκέψης απέναντι στο υπαρκτό. Από αυτή τη διάσταση, η γλώσσα του θεάματος και το πνεύμα της κατανάλωσης μετατρέπονται σε παιδαγωγική πλέον ρύθμιση, ενώ τα διαφημιστικά πληροφοριακά κείμενα, που άλλωστε είναι και το προνομιακό εργαλείο της γλωσσικής άσκησης σήμερα, με αποτέλεσμα να προβάλλεται η κατανάλωση, όχι αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή μια ιδιαίτερη στιγμή της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά ως καθολοκληρία τρόπος ζωής. Η γλώσσα των happenings, της θεαματικότητας, γίνεται η μόνη οικία για τους εκπαιδευόμενους, ενώ ο μαθητής προβάλλει ως ένας καταναλωτής και εν ανάγκη πολλές φορές βίαιος. Ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του, μέσα και από την εγγενή θεατρικότητα που εμπεριφλύεται στο ρόλο του, καλείται να δράσει όχι ως το υποκείμενο φορέας γνώσης, αλλά ως διοργανωτής δρόμενων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Από την άλλη, πρακτικές του παραδοσιακού σχολείου, όπως η διδασκαλία δόκιμων λογοτεχνικών κειμένων φιλοσοφίας, δύσκολα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως απορρέουν τις ανάγκες όρευσης κεφαλαίου και από την επιδίωξη για θεατές χωρίς πνευματικά ενδιαφέροντα και πειθαρχημένους καταναλωτές. Να θυμίσω εδώ πως από τους 6 δείκτες ποιότητας που πρότεινε για την αξιολόγηση, για να το συνδέσω και με σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν περιλαμβάνεται ούτε ένας που να αφορά σε λογοτεχνία, ιστορία και γενικότερα ανθρωπιστικές επιστήμες.
Ακόμα όμως και όσα κείμενα στα αναγνωστικά των παιδιών μας φτιαχτά στην πλειονότητά τους για να ταιριάζουν στις σύγχρονες απαιτήσεις αναφέρονται σε κοινωνικές σχέσεις, το κάνουν με τρόπο ρηχό, τηλεοπτικό, εστιάζοντας σε απλές αντιθέσεις, αντιθέσεις καθημερινότητας, παραδείγματος χάρη η κατοίκηση, τρόποι ζωής ή σε οριζόντιες αντιθέσεις, έφρακτες για το σύστημα, περιβάλλον, διαφορετικότητα, οι οποίες άλλωστε αποτελούν σήμερα και το προνομιακό πεδίο επέκτασης της καπιταλιστικής δραστηριότητας, ΜΚΟ, εταιρείες κτλ. Αποσπάται έτσι το διδακτικό βίωμα από κάθε αναφορά στις δομικές κοινωνικές σχέσεις που καθορίζουν τα επιφαινόμενα, αποσιωπούνται οι κοινωνικές αντιθέσεις των σύγχρονων κοινωνιών και εξαλείφεται κάθε αναφορά στο συλλογικό αγώνα για αλλαγή του κόσμου. Ενώ καλές διδακτικές πρακτικές εκλαμβάνουν την επικοινωνία ως αποτελεσματική προσαρμογή στα καταναλωτικά πρότυπα της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης και στις συνακόλουθες πολιτιστικές προσαρμογές της. Να πω εδώ κάτι το εμπειρικό που με είχε προβληματίσει σαν δάσκαλο. Όσοι θυμόμαστε και είμαστε έχουμε κάποια χρόνια στο επάγγελμα, θυμούνται τα βιβλία της προηγούμενης σειράς στα αναγνωστικά του 80, Γιάννη θα τα θυμάσαι. Εκείνη η εποχή ήταν ακόμα πολύ έντονα φορτισμένη από την προηγούμενη περίοδο της μεταπολίτευσης, από την έντονη ζωή του λαϊκού παράγοντα μέσα στις αγώνες και στο σχολείο και αναγκαστικά είχε αναγκάσει και τις τότες κυβερνήσεις στο όραμα της εκπαίδευσης να προτάσουν τον άξονα της δημοκρατίας πρώτα, αν θυμάστε καλά-καλά, και ό,τι συνεπεργόταν αυτό εδώ. Αποτέλεσμα ήταν κάποια αναγνωστικά βιβλία της δεκαετίας του 80, άρχισαν από το τυπώνονται το 84 για να ολοκληρωθούν το 87, να περιέχουν μέσα κείμενα όπως ένα δάκρυ για τον Μπάρμπατζή, για το όποιος το θυμούνται, που μιλούσε για έναν έφεδρο αξιωματικό ελληνικής καταγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, που η μικρή του αλήψιά το ρωτούσε, μα πώς εσύ αξιωματικός κάνεις απεργία και εκείνος να προσπαθήσει να της εξηγήσει ότι οι άνθρωποι δουλεύουν 12 ώρες, τα μουλάρια όχι, ξέρω εγώ. Και η Νίτσα Μεγάλη μετά να αναρωτιόταν, τώρα καταλαβαίνω τι μου έλεγε τότε. Ή ο Παπαμίτσος ο Ντούνιας με εκείνη την περιβόλητη έκφραση, το σπίτι μου είναι το. Και να το απαντάει ο δημοσιογράφος, είναι το, λέγοντάς του ψέματα πολιτικός πρόσφυγας στις ανατολικές χώρες. Ή τα ποίηματα του Ρίτσου και του Μπρέκ. Και είχα διαπιστώσει ότι από συναδέλφους νέος τότε εγώ στη δεκαετία του 80, που το συνάντησα πολλά χρόνια αργότερα, θυμόντουσαν τα κείμενα. Οι μαθητές μας θυμούνται αυτά τα κείμενα. Ήταν κείμενα φορτισμένα με ζωή. Τώρα, στο ερώτημα αν μάθαιναν γραμματική και γενικότερα τη δομή της γλώσσας, δεν θα απαντήσουμε σήμερα. Είναι κάτι το διαφορετικό. Η επαφή όμως και η διαμόρφωση ανθρώπου μέσα από κείμενα σε κάποιο βαθμό τότε ήταν εφικτή, γιατί ήταν διαφορετικά τα κείμενα. Ένα δεύτερο. Συνήθιζα μέσα στις πρακτικές μου ως δάσκαλος να παίζω τα παιδιά μου με ζητήματα παράδοσης. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο 15σύλλαβος, γιατί ισχυριζόμουν ότι σαν πολιτιστικό στοιχείο ο Ιαμβικός 15σύλλαβος είναι ένα είδος κοινωνικού DNA του ανθρώπου, μου παρεξηγηθώ, ότι έχει διαμορφωθεί μέσα από πολιτισμική ζήμωση και γενναίες των γενναιών. Τα καλούσα λοιπόν και στο μάθημα της ιστορίας, αλλά και σε αντίστοιχα κείμενα τα γλωσσικά, να μου παράγουν 15σύλλαβο με διάφορα περιστατικά της ζωής τους, ακόμα και ευτράπελα, είμαι σκηνές της τάξης. Τα προηγούμενα χρόνια το κάναμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και άνεση και ήταν πολύ ωραίο το προϊόν που έφυγε μέσα στην τάξη. Γελούσαμε πολύ και το ευχαριστώ. Όσο περνάει ο καιρός, δεν καταλαβαίνουμε ούτε καν τη δομή και όλο περισσότερο δυσκολία να εκφραστούν ή να παίξουν με αυτό το πραγματάκι. Ένα τρίτο. Στα πλαίσια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, εφέτος, μια νεαρή κοπέλα που υλοποιούσε το πρόγραμμα, ήρθε επισκέπτρια στο σχολείο και αναγκαστικά για να διεκπαιρεωθεί έδωσε κάποια κείμενα προσαρμοσμένα για τα παιδιά του δημοτικού στην έκτη τάξη συγκεκριμένα, προκειμένου να γίνει δουλειά. Εκπληκτή, το παιδί αυτό είχε τελειώσει το δημοτικό σχολείο
Τα βρήκα πολύ, πολύ πρόσφατα, τώρα είναι γύρω στα 30 δηλαδή. Δηλαδή από τη γενιά αυτή απέχει πάρα πολύ λίγο. Μισή γενιά από αυτή που ήρθε σε επαφή. Και έκπληκτη βγαίνει έξω και μου λέει: μα τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τα κείμενα. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνουν τα κείμενα, τις οδηγίες. Γιατί το κείμενο αυτό δεν ήταν κάποιο επίπλαστο κείμενο που θα εξυπηρετούσε μια συνθήκη κατανάλωσης. Ήταν ένα κείμενο που κάποια ουσιαστική πληροφορία για να γίνει δράση έπρεπε να μεταφέρει και είχε την ανάλογη ορολογία, μια και ήταν ένα κείμενο φυσικής αγωγής. Και μου έκανε δίπλα, λέω: μην εκπλήσεσαι, έτσι είναι. Και απήγανε μόνο 15 χρόνια. Μια αναγκαία διευκρίνηση για να κλείσω και να μην σας κουράσω. Δεν πρέπει να αρνούμαστε την εκμάθηση μεθόδων μάθησης και μελέτης. Ο υπερτονισμός όμως της μεθόδου αποσκοπά τα περιεχόμενα της μάθησης και το σκοπό. Κυριαρχεί έτσι ένας λόγος για το πώς τα μαθαίνουμε, χωρίς το τι και για το τι θα μαθαίνουμε. Και επειδή συχνά απέναντι σε εμάς που αρθρώνουν μια κριτική σκέψη, μας αντιτείνεται ότι είστε μηδενιστές, θα αρνείστε όλα, δεν παίρνετε και δεν δουλεύετε. Εδώ φταίει η ηλικία μου και εγώ. Δεν ξέρω και το γεγονός, αν είμαι και πατρινό. Ήθελα να φέρω το χαρτί να σας το δείξω, τώρα μόνο θα σας το πω. Από μια δουλειά που γίνεται τώρα και θα βγει και θα έχει η τελευταία ιστορία της δόρεσης των 100 χρόνων, στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω και εγώ, ήρθα σε επαφή με διάφορο υλικό, η ομάδα ηλική μου από τη διακεκαμμένη περίοδο. Έτσι τη λέμε εμείς από το 22, που ιδρύεται η δόρα μέχρι το 49. Πέρα από τις δυσκολίες που είχαμε, που κάποιοι κύριοι δεν θέλανε, γιατί το 36 μεταξάς καταλήγει την ΔΟΕ και επανεδρύεται το 46. Δεν θέλανε λοιπόν σαν ιστορία της ΔΟΕ να καταγραφεί η περίοδος 36-49, γιατί θεωρήσαμε, το θεωρούσαν, δεν υπάρχει ΔΟΕ. Το καταφέραμε και θα βγει και βρήκαμε διάφορο υλικό. Βρήκα λοιπόν ένα κομμάτι, θα σας το δείχνω τώρα, συγχωρέστε να το ξέχασα λοιπόν. Έλεγε 1946, το εκδίδει ένα περιοδικό πολιτισμικό τίτλο του, είναι έκδοση Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, έχει σημασία η ημερομηνία, προσέξτε τι, έχει αρχίσει η λευκή τρομοκρατία, κυνηγούνται άνθρωποι που κάναν θαύματα πάνω στο βουνό, πολυγραφείται το κείμενο πάνω στο βουνό και έχει τίτλο. Μετάφραση από ένα σοβιετικό γλωσσολόγο που έλεγε: νέες μέθοδοι στη διδασκαλία της γλώσσας. Και φτιαχνότανε πάνω στο βουνό. Να λοιπόν ποιοι ήταν οι πρωτοπόροι και ποιους κατηγορούν για άρνηση σε εκείνες τις συνθήκες. Μια δεύτερη παρατήρηση. Το σχολείο δεν μπορεί να δώσει λύση συνολικά για την κοινωνία. Αν η αναζήτηση των αιτιών της κρίσης του μείνει μόνο στη σχολική διδακτική διάσταση, υπάρχει κίνδυνος να δοθεί μια παραπλανητική εικόνα. Ωστόσο, το σχολείο δεν κατευθύνεται μόνο από τη βούληση της άρχουσας τάξης. Ανακλά τις αντιθέσεις και υπόκειται στους καθορισμούς ταξικής σύγκρισης, σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ εδράζεται μια αντίφαση. Το σχολείο φαίνεται, ακόμα και τώρα, να παραμένει ένας χώρος μνήμης αντιστάσεων. Ένα από τα τελευταία πεδία όπου επιβιώνουν θράσματα μη καπιταλιστικού πνεύματος, αλλά και δυνατότητες μετάδοσης γνώσεων και αξιών. Και από αυτή την άποψη αξίζει η υπερασπισή του, γιατί παράγει αξίες κρίσης, αλληλεγγύης, συλλογικότητα, αντιστάσεις και τη θέληση των συναδέλφων μας να μεταδώσουν 5 σπηριά γράμματα σε όσους δεν έχουν άλλη καμιά δυνατότητα. Και αναμετρώντας ακόμα εδώ και την προσωπική μου ιστορία, την κοινωνική μου καταγωγή, και το τι τελικά διαμορφώνεσαι σαν άνθρωπο σε μια κοινωνία, μπορώ να πω ότι το σχολείο και η ύπαρξη με κάποιους ανθρώπους που κάποια στιγμή έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, αποτελεί, ενώ κανονικά προοριζόμασταν κοινωνικά για άλλες διαστάσεις, αποτελεί έναν τρόπο αντίστασης πάνω σε αυτό. Και πολλοί συνάδελφοί μας ακόμα, ενώ συμφωνούν με το γενικά με τις αλλαγές που τους προβάλλεται, βλέπετε ότι μέσα από την διδακτική τους πρακτική τείνουν να αμφισβητούν και να προβάλλουν μια άλλη άποψη για τα πράγματα, την οποία πρέπει να δουλέψουμε και να εκμεταλλευτούμε και να διευρύνουμε. Και θα κλείσω με τούτο.
Απ' την άλλη μεριά όμως, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, απ' την άλλη βλέπουμε και με την αξιολόγηση τώρα, ότι όποιος επιμένει σήμερα σε αυτές τις διαστάσεις δυνατότητας και αντίστασης, αντιμετωπίζει μια σωρία προσκομμάτων, υλικών και ειδικών. Η αξιολόγηση προτείνεται τώρα τελευταία και η στρατιά των ειδικών της κυβερνητικής διδακτικής θα φροντίσουν κάλλιστα γι' αυτό. Επειδή πιστεύω όμως έχουν υποθεί πολλά, μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερη αξία, θα κλείσω όμως με τούτο. Πριν λίγο καιρό συνάντησα ένα παλιό μαθητή μου, που έχουν περάσει αρκετά χρόνια και πλέον είναι φοιτητής. Γεια σας κύριε Δημήτρη, τι κάνετε από εδώ και από εκεί, και εγώ όσον αυτά τα ρώτησα, τελικά τι επέλεξες στη ζωή σου, με τι κλάδο ασχολήθηκες. Μου λέει, είμαι με τα φυσικά. Λέω, νομίζω ότι θα σου τέριαζε, πώς τα βλέπεις, από εδώ, από εκεί, έχει ενδιαφέρον, είναι μια ευρεία επιστήμη, του λέω, με πολλές εξειδικεύσεις, μπράβο σου. Ναι, μου λέει, κύριε, είναι μια επιστημονική ήπειρος, όπως και η ιστορία. Ισοπατώ εγώ. Μου χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχεις μια ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική προσέγγιση του μιλιάς πολύ πιο ευρεία. Μπράβο, διαβάζεις τέτοια πράγματα. Κοιτάει, κύριε μου λέει, εσείς συνεπτάξτε μας τα λέγατε. Τόπος στη νέα γενιά.